Είμαστε στο τέλος της διαδικασίας με τις δευτερολογίες. Και μας φέρνετε 12 σελίδες με νομοτεχνικές βελτιώσεις. Υποτιμάτε και κοροϊδεύετε ταυτόχρονα. Γιατί ξέρετε ότι δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι κάνετε. Τι διορθώνετε ή δεν διορθώνετε. Ή τι χειροτερεύετε. Ένοχη και καταδικαστέα η συμπεριφορά σας. Είπατε ότι θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα των εργαζομένων στις διευθύνσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το να τους αποσπάσετε στο νέο οργανισμό ΑΕ. Όμως η απόσπαση πρέπει να είναι θελοντική και όχι υποχρεωτική. Προκλητικά μάλιστα λέτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα χρειαστεί νέο προσωπικό. Διαφορετικά έχει το τσάμπα προσωπικό το αποσπασμένο. Τελικά δίνετε τα πάντα σε αυτόν τον νέο οργανισμό ΑΕ, μέχρι και έμπειρους υπαλλήλους και δεν τους κρατάτε, δεν τους λέτε ούτε έστω για ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή μέχρι να κάνουν νέες προσλήψεις. Όμως να ξέρετε, όλα αυτά θα τα βρείτε μπροστά σας. Ήρθατε κύριοι Υπουργοί και μας ανεμίζατε τη σημαία του φόβου, της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών τους, για να μας πείσετε και να δικαιολογήσετε την αντιλαϊκή, καταστροφική πολιτική σας που έχετε σαν πυρήνα, όχι την πρόληψη από καταστροφές, και να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του λαού, αλλά την ταξική αδικία και εκμετάλλευση. Φτιάχνετε άδικους νόμους που καταλυστεύουν όχι μόνο την αξία της εργατικής δύναμης, αλλά καταλυστεύοντας και το περιβάλλον, το νερό, τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια. Αλλάζετε χρήσεις γης και πολλά άλλα που ανήκουν σε ολόκληρη την κοινωνία, τους τα στερείτε, τα αρπάζετε για να τα εκμεταλλευτεί μια χούφτα επιχειρηματιών και να κερδοφορεί σε βάρος του λαού, που τον καταδικάζετε σε φτώχεια, ακρίβεια. Κάθε μέρα αυξάνεται η φτώχεια με εξαθλιωμένους μισθούς, ενεργειακή φτώχεια. Και βεβαίως έχετε και το μαστίγιο και του αυταρχισμού και της καταστολής, ακόμα και σε μαθητές με τα μαθητοδικεία. Αυτό είναι το εκμεταλλευτικό, βάρβαρο, απάνθρωπο, σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Εμπορεύεστε μέχρι και τον αέρα που αναπνέουμε. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να το ανατρέψει και θα το ανατρέψει. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Όμως, ανακαλύψατε ξαφνικά και τις διαχρονικές ελλείψεις στη διαχείριση του νερού, των δασών κλπ. Χωρίς ωστόσο, κύριε Υπουργέ, να αναδεικνύετε τις αιτίες και τις πολιτικές ευθύνες. Όμως, σας πήγαινε κουστούμι σαν άλοφη για να δώσετε λύση. Δηλαδή, το νέο οργανισμό ΑΕ που συγκεντρώνει τα πάντα στο νερό, από την άρδευση μέχρι τα αντιπλημμυρικά, τα εμπορεύεται και μοιράζει δουλειές, έργα στους ιδιώτες. Και ξέρετε, δεν βρέθηκε κανείς να υποστηρίξει αυτό το νέο οργανισμό ΑΕ, παρά μόνο η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές. Τα ίδια μας είπατε και για τα δάση, ότι κανείς δεν τα διαχειρίζεται μέχρι τώρα. Αλήθεια, όταν χρειάζονται 10.000 δασεργάτες και πάνω από 1.500 δασολόγοι και όλες οι κυβερνήσεις υποβάθμισαν τη δασική υπηρεσία, ποιος έχει την ευθύνη? Ο κανένας? Δεν είναι οι αντιδασικές πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κανονισμούς της? Όμως σήμερα για σας αυτά τα αποτελέσματα είναι το άλοθι σας να δώσετε τη διαχείριση της δασικής βιομάζας στους ξυλοβιομήχανους για ληστρική εκμετάλλευση, γιατί θα το κάνουν για το κέρδος. Τώρα στις υπουργικές τροπολογίες. Στην πρώτη, την 152, την καταψηφίζουμε, όπως και τα άρθρα της, εκτός από το τρίτο, που λέμε παρόν,
γιατί αφορά την επιπρόσθετη επιχορήγηση για την αναβάθμιση και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως λέτε, και αναμφίβολα υπάρχει ανάγκη αυξημένης χρηματοδότησης. Όμως με τα λεφτά αυτά δεν καλύπτονται οι ανάγκες ούτε για πρόσληψη προσωπικού που είναι αναγκαίο, ούτε για έργα υποδομής και το κυριότερο, τα χρήματα αυτά θα πάνε πάλι στους εργολάβους. Επίσης, αναφερόσαστε σε κατεπήγουσες, απρόβλεπτες ανάγκες. Ποιες είναι αυτές? Γιατί δεν τις προσδιορίζετε? Σε ό,τι αφορά το πρώτο άρθρο της ίδιας τροπολογίας, δίνεται η δυνατότητα, χωρίς να διευκρινίζετε απόλυτα, ότι οι εταιρείες ΟΣΑ και ΟΑΣΤ θα δώσουν το τροχαίο υλικό και τα παρελκόμενά του σε οποιοδήποτε εκτελεί ή θα εκτελέσει το επόμενο διάστημα αστική συγκοινωνία. Ακόμα και στην παρούσα φάση, αν το τροχαίο υλικό, για παράδειγμα, καταλήξει στην ΟΣΥ ΑΕ με το συγκεκριμένο άρθρο, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος να δοθεί πρίκα το τροχαίο υλικό στους ιδιώτες. Αγορασμένο φυσικά από τη φορολογία του ελληνικού λαού, που θα πάρουν τις 63 λεωφορείακες γραμμές της Αττικής. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. Ποιες είναι οι ανάγκες είναι σήμερα? Μα για φτηνή, σύγχρονη, ασφαλή, τακτική συγκοινωνία χωρίς ιδιώτες. Αυτό σημαίνει γενναία ανανέωση του στόλου, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αξιοπρεπείς μισθούς και παροχές. Για το άρθρο 2 της Υπουργικής Τροπολογίας, που αφορά το όριο ηλικίας απόσυρσης στα ταξί, και αυτό το καταψηφίζουμε, γιατί επί της ουσίας δεν δίνεται παράταση πλην των περιπτώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασία αγοράς, βγαίνουν στη σύνταξη μέχρι τον Ιούλιο. Ουσιαστικά βάζεται το μαχαίρι στο λαιμό εκατοντάδων ιδιοκτητών ταξί, την ώρα που είναι σαφές ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης, ειδικά με την κατεύθυνση για ηλεκτρικά οχήματα. Καταψηφίζουμε και τη δεύτερη τροπολογία. Βέβαια, καταλάβατε τη μεγάλη αναστάτωση στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί καταργούσατε στην ουσία τον μισθό με τον κανονισμό μεταθέσεων και δίνατε τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή ο κάθε υπουργός να μεταθέτει τους πυροσβέστες, γιατί δεν έχει κάνει σωστό προγραμματισμό κατανομής δύναμης από πριν. Δηλαδή, την μετάθεση ουσιαστικά την έλεγε μετακίνηση. Ταυτόχρονα ανέβαζε το όριο ηλικίας για τις μεταθέσεις από τα 48 στα 50, καταργούσε το δικαιώματα τρίτεκνων και τους εξαιρούσε από τον κανονισμό των μεταθέσεων, τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει σημαία το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Σημαία έχετε την υποκρισία. Και βεβαίως κινητοποιηθήκανε 15.000 οικογένειες πυροσβεστών, αναγκαστικά τα πήρατε πίσω. Αλλά και στο άρθρο 6 είναι μια κατάφορη κοροϊδία. Δίνεται 3.000 ευρώ για σπίτια και κτίρια επιχειρήσεων που δεν είχαν σοβαρές, κατά τη γνώμη σας, ζημιές. Όποιος ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία αποποιείται τη στεγαστική συνδρομή με το παλιό σύστημα και παρετείται από κάθε απέτηση από το ελληνικό δημόσιο. Και τέλος, με την τρίτη υπουργική τροπολογία, και αυτή την καταψηφίζουμε, γιατί συμβάλλει στην παραπέρα τσιμεντοποίηση και άλλα συμφέροντα που λένε οι κακές γλώσσες, όπως το ελληνικό.